Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας μόνο κυρίες και κύριοι από το στούντιο του The Color σε ακόμα μια εκπομπή Politics για το The Color Web TV και έχω τη χαρά να φιλοξενώ μέσω του διαδικτύου τον Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μα απέχουν λίγες μέρες, μια εβδομάδα και κάτι από το Πάσχα. Έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα για το Πάσχα. Φυσικά η απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού. Συν της άλλης θα ανακοινωθούν και κάποια άλλα μέτρα για όσους μείνουμε εδώ πέρα στην πόλη και πώς θα τηρηθεί και η απαγόρευση κυκλοφορίας και ούτω καθεξής. Το ερώτημα τώρα είναι, κύριε Μανέ, και με βάση την εικόνα που έχουμε και όλες αυτές τις ημέρες και έχοντας κατά νου ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει απειβδίσει και ούτω καθεξής, θα τηρηθούν αυτά τα μέτρα ή πιστεύετε ότι μπορεί να οδεύουμε και σε μια επιδημιολογική έκρηξη σε αυτό το Πάσχα? Καταρχάς, τα ως τώρα στοιχεία επιβεβαιώνουν όλες τις τελευταίες εβδομάδες ότι αργά αλλά σταθερά υπάρχει μια αποκλιμάκωση, κυρίως στα κρούσματα, που είναι και το βασικό, το οποίο με τη σειρά του μετά πυροδοτεί και όλους τους άλλους δείκτες. Άρα, ο στόχος είναι να συνεχιστεί και αν θέλετε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η τάση και προφανώς όχι να αντιστραφεί. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν και όλα όσα θα διευκρινιστούν τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά λοιπόν την έξοδο, για να πάω στο συγκεκριμένο για το Πάσχα, να είναι σίγουροι όλοι ότι θα υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή τήρηση αυτού του μέτρου και θα γίνει ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε αυτή η αυστηρή τήρηση να είναι δεδομένη από όλους και θα υπάρχουν και πρόστιμα και πολύ καλός ελεγκτικός μηχανισμός. Το λέω αυτό γιατί και με βάση όσα είδαμε και σε κάποιες δημοσκοπήσεις πρόσφατα, είναι πολλοί πολίτες που πλέον διαφωνούν και λένε ότι γιατί δεν κάνουμε Πάσχα στο χωριό ή ότι πλέον δεν υπάρχει νόημα και για το SMS και το καθεξής, όπως φαίνεται που σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται, όπως και το ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας. Φαντάζομαι θα το έχετε δει και εσείς ότι και μετά τις 9 τις καθημερινές κυκλοφορεί πάρα πολλούς κόσμους έξω. Ακριβώς επειδή αυτό που περιγράφεται είναι, αν θέλετε να το πω έτσι, τα συμπτώματα μιας κόπωσης, την οποία την έχουμε επαναλάβει και εμείς την έχουμε παραδεχτεί και επαναλάβει πολλές φορές. Και απάντηση σε αυτό είναι τα συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο τα τελευταία, αλλά όλων των τελευταίων εβδομάδων, που δίνουν μια δικλίδα αποσυμπίεσης, στοχεύοντας όμως παράλληλα στη μείωση του οικού φορτίου και ευτυχώς επιβεβαιούμενα από τα ως τώρα δεδομένα ότι πράγματι το καταφέρνουμε αυτό με αυτή τη στρατηγική. Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη στρατηγική θα κινηθούμε και επαναλαμβάνω όμως με πολύ αυστηρή πλέον τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε, που είναι μια φάση αποκλιμάκωσης και των μέτρων περιοριστικού χαρακτήρα και σταδιακής επιστροφής σε ανοίγματα των οικονομικών δραστηριοτήτων και στην κανονικότητα, να το πω έτσι. Στο ανοίγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, φαντάζομαι, συμπεριλαμβάνεται και την εστίαση που θα ανοίξει από 3 Μαΐου. Ναι, ναι. Και να πούμε και αυτό ότι είναι ίσως μία από τις λίγες φορές το τελευταίο διάστημα που έχουμε έναν πολύ ξεκάθαρο οδικό χάρτη και νομίζω ότι και αυτό βοηθάει, αν θέλετε, στο να συμφωνήσουμε πολίτες και κράτος σε αυτόν τον οδικό χάρτη και να κάνουμε τα πάντα τους ώστε να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές αυτή η συμφωνία. Ισχύει αυτό. Νομίζω μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού υπάρχει έτσι μια αυτή δοσιοδοξία ότι επιτέλους βλέπουμε φως στο τούνελ. Βέβαια, δεν ξέρω, μην τυχόν ανατραπούν πάλι αυτά τα δεδομένα. Και αυτό είναι ότι μήπως καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες και τελικά έρθουν πάλι τα επιδημιολογικά δεδομένα και αλλάξουν την κατάσταση. Είναι κάτι άλλωστε που και οι επιχειρηματίες της εστίασης μαζί με κάποια άλλα θέματα το έχουν θέσει. Ότι αν είναι να ανοίξουμε 3 Μαΐου, μην ξανακλείσουμε μετά από μία εβδομάδα. Αυτός είναι ο στόχος και ξαναλέω όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μέρα που ελήφθη το πρώτο μέτρο για τις διαδημοτικές, σας θυμίζω, μετακινήσεις, μέχρι σήμερα που έχουμε μία σειρά άρσης περιορισμών, ο στόχος είναι να μην υπάρχει πισωγύρισμα και μέχρι τώρα δεν υπάρχει σε κανένα από το προηγούμενο και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει σε κανένα από τα επόμενα. Γιατί πλέον έχουμε πολύ ισχυρούς συμμάχους σε αυτή τη μάχη, που είναι τα self-test τα οποία έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, που είναι οι εμβολιασμοί, που εκεί υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει
με πολύ καλούς ρυθμούς. Και πάλι όμως είναι ένα στοίχημα να πείσουμε τον κόσμο, ο οποίος για διάφορους λόγους που δεν νομίζω ότι έχει νόημα να αναλύσουμε, φοβάται ή ακούει αφηγήματα ψεκασμένων σχετικά με τον εμβολιασμό, να φύγει μακριά από αυτά και να το αγκαλιάσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες συμπολιτών μας τους οποίους έχει δοθεί ήδη το δικαίωμα να εμβολιαστούν και δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν ακόμα. Είμαστε στο μέσο όρο όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό, δηλαδή την αποδοχή του δικαιώματος αυτού και τον εμβολιασμό αυτών καθεαυτών. Αλλά για μένα θα έπρεπε, ειδικά σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, να είμαστε πολύ πιο πάνω από αυτό το μέσο όρο. Εδώ όμως, μήπως έρχεται και ο ρόλος της πολιτείας, δηλαδή, μήπως θα πρέπει και να πάτε από κοντά, να πάνε, δηλαδή, συγγνώμη, όχι να πάτε εσείς φυσικά, να πάνε τα κάποια κινητές μονάδες συνεργείωτος, ώστε να εμβολιάσουν στις απομακρυσμένες περιοχές τους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν ίσως 20-30 χιλιόμετρα προκειμένου να πάνε να εμβολιαστούν. Και συν τις άλλες, θα πούνε και αυτά καθημερινά περί θρομβώσεων και όλη την παραπληροφόρηση ορισμένες φορές. Κοιτάξτε, εκεί είναι μια ιστορία η οποία έχει προφανώς έχει να κάνει και με την προβολή που δίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να... Όχι, δεν θα έπρεπε. Δεν μπορεί, αν θέλετε, να χειριστεί επικοινωνιακό απλός πολίτης, γιατί δεν έχει τη γνώση για να το κάνει. Έχουμε μπει, δηλαδή, σε πολύ εξειδικευμένες επιστημονικές λεπτομέρειες για πράγματα τα οποία δεν είναι στην καθημερινή ατζέντα του απλού πολίτη και ορθώς δεν είναι. Και πέραν αυτού φυσικά υπάρχει και το λεγόμενο δίλημα ποιο εμβόλιο να κάνω κτλ. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι η απλή και ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο. Όσα εμβόλια είναι στην αγορά και έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε και γίνονται από τα διάφορα εμβολιαστικά κέντρα, είναι όλα ασφαλή και ο στόχος είναι να εμβολιαστούμε όλοι το γρηγορότερο. Νομίζω ότι αυτή είναι η κοινή πεποίθηση στην οποία πρέπει να ομονοήσουμε και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, το δίλημα δεν είναι μεταξύ της μίας ή της άλλης εταιρείας, αλλά μεταξύ του εμβολιασμού και της ελευθερίας από τη μία πλευρά και των ΜΕΘ και του θανάτου από την άλλη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Κατανοητό. Κεφάλαιο δημοσκοπήσεις. Σας ανησυχεί, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι σαφέστατη η υπεροχή στην πρόθεση ψήφου τουλάχιστον όσον αφορά στην Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την καταλληλότητα πρωθυπουργίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι δείκτες που δείχνουν μια σημαντική φθορά για την κυβέρνηση. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τους περσινούς δείκτες που είχε τρομερά ποσοστά αποδοχής η κυβέρνηση και πλέον έχει αρχίσει και γυρίζει αυτό. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να δημιουργεί κάτι στην κοινωνία και σιγά σιγά να ψαλιδίσει και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και έτσι ίσως να σκεφτείτε να μπείτε στον πειρασμό τελικά, να μπει στον πειρασμό ο Πρωθυπουργός και να προκηρύξει πρόεδρος εκλογές. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το οποίο περιγράφεται, που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται στη στάση των πολιτών απέναντι στα πολιτικά κόμματα ή στην κυβέρνηση και στο κράτος κτλ. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει τη μικρότερη φθορά από όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, που βλέπετε ότι εκεί έχουν έρθει και τούμπα τα πράγματα δημοσκοπικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις για κυβερνήσεις που ήταν, αν θέλετε, δεδομένη η υπεροχή τους επί δεκαετίες. Χρόνια ή δεκαετίες, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν αυτό είναι απόλυτα λογικό. Και αλίμονο αν δεν το βλέπαμε ούτε τώρα στα μέσα της θητείας μας, έχοντας αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες καταστάσεις των τελευταίων 100 ετών, μαζεμένες μαζί με πολλές άλλες κρίσεις, γιατί δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός, ήταν πολλά που έτυχαν, όπως θα έλεγαν κάποιοι άλλοι, στη βάρδιά μας. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα δεδομένα αυτά μάλλον ενθαρρυντικά είναι για την εικόνα της κυβέρνησης. Φυσικά δεν φεύγω από την ερώτηση που πιθανό να μου κάνετε για το αν έγιναν αστοχίες. Εννοείται ότι έχουν γίνει αστοχίες. Εννοείται ότι εκ των υστέρων
με τα δεδομένα που έχουμε, πιθανόν κάποια πράγματα να μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά κτλ. Αλλά μετά Χριστόν προφήτες είναι πολύ εύκολο να γινόμαστε όλοι. Κρινόμαστε τελικά από το αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ καλή κατάταξη όσον αφορά και το υγειονομικό σκέλος της αντιμετώπισης της κρίσης και τελικά τις προβλέψεις οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν για την ύφεση και ούτω καθεξής. Δηλαδή μας περίμεναν πολύ χειρότερα και στο οικονομικό κομμάτι και τελικά φαίνεται ότι τα πάμε αρκετά καλύτερα. Έχουμε και εκεί πολύ μεγάλα εργαλεία όπως είναι η Ελλάδα 2.0, το Ταμείο Ανάκαψης και ούτω καθεξής, το οποίο θυμίζω πρωτοστατήσαμε για να το καταφέρουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήμασταν από τις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους, από τους πρωθυπουργούς που τελικά κατάφεραν να κάνουν αυτό το όνειρο για μερικούς, που μας έλεγαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε, πραγματικότητα. Άρα λοιπόν έχουμε πετύχει σε πολλά. Είμαστε η πρώτη χώρα που φέραμε τα rapid tests από τις πρώτες χώρες. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που φέραμε τα self-tests. Έχουμε καταφέρει να είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά το testing. Ξεκοκκίνησε ή, εν πάση περιπτώσει, πρασίνησε η χώρα πάλι στον τελευταίο χάρτη του ECDC, αν δείτε, από το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό και καταλαβαίνετε και πόσο θετικό αντίκτυπο έχει για τον τουρισμό που περιμένουμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι επιτυχίες. Προφανώς δεν είναι ωραίο να μιλάς για εντός εισαγωγικών επιτυχίες με δεκάδες νεκρούς τη μέρα. Έτσι δεν το συζητάει κανείς αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δείχνει, αν θέλετε, το πώς κινούμαστε οργανωμένα, με σχέδιο, με αξιοπιστία και χτίζοντας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αφενός, μία σχέση με τον πολίτη που δεν νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μία εικόνα ενός κράτους η οποία σέβεται τον πολίτη, που ο συνάνθρωπός μας μπαίνει με πολύ μεγάλη ευκολία στο σύστημα, την επόμενη μέρα κλείνει τον εμβολιασμό του, πάει και έχει μία εξυπηρέτηση που δεν έχει ξαναδεί από το ελληνικό κράτος και πολύ εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία, κερδίζει αυτό το στοίχημα της ελευθερίας του. Και από την άλλη, μέσα σε αυτή την κατάσταση, φοροελαφρύνσεις, επενδύσεις που έρχονται, δηλαδή υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό του πυρήνα του προεκλογικού μας προγράμματος, όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι αμελητέα. Και παρότι η επικαιρότητα είναι μονοθεματική σε πολλές περιπτώσεις λόγω κορονοϊού, θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για να προβάλλονται και όλα αυτά. Ωραία, κλείνοντας, υπήρξε τις τελευταίες ώρες μια αντιπαράθεση με την εξωματική αντιπολίτευση όσον αφορά στην τροπολογία τουλάχιστον για τη μη δίωξη και μη εξέταση των επιστημόνων μελών επιτροπών που έχουν να κάνουν φυσικά και με την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. Εδώ σας κατηγόρησε η εξωματική αντιπολίτευση ότι ενδεχομένως πάτε να καλύψετε κυβερνητικές ευθύνες. Και διασυνδέεται και όλο αυτό το ζήτημα και με τα πρακτικά της Επιτροπής, που πλέον υπάρχουν πολλοί που λένε ότι γιατί δεν δημοσιοποιούνται. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάω από το τι πράγματι πέρασε στη συγκεκριμένη τροπολογία, τι προβλέπει η συγκεκριμένη τροπολογία, γιατί και εκεί έχει γίνει μία άνευ προηγουμένου σπέκουλα που αγγίζει και τα όρια του fake news. Η συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπει και το έχουν κάνει και πρωτοσέλιδο όλες οι προσκύμενες στο ΣΥΡΙΖΑ εφημερίδες, έχοντας κάνει bold όμως μόνο το σημείο που τους ενδιαφέρει και αποκρύπτοντας τη συνέχεια της πρότασης, που ξεκαθαρίζει ότι το λεγόμενο ακαταδίωκτο αφορά μόνο τις εισηγήσεις των συγκεκριμένων επιστημών, δηλαδή όχι, δεν αφορά αποφάσεις, αφορά προτάσεις και εισηγήσεις και αφορά μόνο τους συγκεκριμένους επιστήμονες που μετέχουν στις συγκεκριμένες επιτροπές, με τη βοήθεια των οποίων έχουμε πορευτεί όλο το τελευταίο διάστημα και είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ να μας λέει ότι δεν δεχόμαστε τις εισηγήσεις τους και ότι πάμε να τις κατευθύνουμε. Και τώρα ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ πάει να τους κρεμάσει στα μανταλάκια και σε συνέχεια αυτού που προσπαθεί τόσο καιρό να το κάνει μιλώντας για τα πρακτικά της Επιτροπής, μας κατηγορεί για μια διάταξη και για μια τροπολογία στην οποία θα έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι σε ποιους, απέναντι στους ψεκασμένους, απέναντι στα fake news, απέναντι σε όλους αυτούς που ουσιαστικά δημιουργούν εμπόδια σε αυτή την πορεία εξόδου από αυτό το τούνελ που βρισκόμαστε. Και ακριβώς αυτή την κατεύθυνση είναι η συγκεκριμένη τροπολογία. Θεωρώ λοιπόν ντροπή, θεωρώ έσχατο λαϊκισμό και θεωρώ, αν θέλετε, και καταστροφικό τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η αντιπολίτευση να εργαλειοποιήσει αυτή την τροπολογία μέσω fake news, μέσω διαστρέβλωσης, για να παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό. Κατανοητό. Κύριε Μανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά κι εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλοι. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη εκπομπή από εμάς. Γεια σας.